πρέπει να πάρθουν μέτρα, δραστικά μέτρα, διότι ένα μεγάλο μέρος θα μείνει χωρίς δουλειά, χωρίς ψωμί. Δεν μπορούμε ούτε να σπείρουμε φέτος, ούτε να ξεκινήσουμε τη χρονιά μας, ούτε τίποτα. Είμαστε χρεωμένοι παντού. Όταν διαλύσει η Ήπειρο, διαλύσει μια οικογένεια. Τη πιο δύσκολη μάχη για να κρατηθούν ζωντανοί ετοιμάζονται να δώσουν και αυτό το χειμώνα οι καταχρεωμένοι πλέον κτηνοτρόφοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Κρήτης, οι οποίοι παλεύουν με την ακρίβεια και τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στο ορεινό χωριό των Απλαδιανών του Μέσα Μελοποτάμου, καταγράφοντας την αγωνία των κατοίκων για να καταφέρουν, όπως λένε, στο τέλος της ημέρας να βγάλουν το μεροκάματο, το οποίο τελικά δεν βγαίνει. Από 10 ευρώ που παίρναμε το τσουβάλι το καλαμπόκι, έχει πάει τώρα στα 24-25 ευρώ το καλαμπόκι. Και 50 λεπτά να βάλουν στο κιλό το γάλα, πάλι δεν ανταπεξέρχεται. Έχουμε χρεωθεί περισσότεροι στον τροφατζή, στον γαλατά, στον κασάπι, και όλο το κεφάλαιο να το σπάξουμε όπως είναι δεν ξεχρεώνουμε. Κάθε χρόνο είναι ένα πρόβλημα. Τώρα αυξήθηκε το ρεύμα. Τα πάντα έχουν αυξηθεί. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Οι περισσότεροι νέοι ηλικιακά κτηνοτρόφοι των Απλαδιανών είναι πολύτεκνοι και η αγάπη για τον τόπο τους τους κρατάει ακόμα στο χωριό τους, παρά το ότι πολλές φορές σκέφτηκαν σοβαρά να εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία που ούτως ή άλλως αργοπεθαίνει. Αν είχα κάποια άλλη επιλογή, θα προσπαθούσα τώρα, σκέφτομαι να την είχα κάνει. Δηλαδή να τα είχα εγκαταλείψει. Αλλά επειδή έχω γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο, έχω μεγαλώσει εδώ, γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να φύγω. Και παλεύω να τα κρατήσω. Αλλά δεν μας βοηθάει κανείς. Τα λιπάσματα πανάκριβα, δεν σημώνονται. Τα τρακτέρια πανάκριβα, τα πετρέλαια. Και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στις πολύτεκνες οικογένειες και σε ανθρώπους που είναι εντελώς μόνοι τους, δεν μπορούν να τα βάλουν πέρα. Η πρώτη μας σκέψη πάει σε εκεί. Να τα παρατήσουμε. Φέτος αν είμαστε, δεν ξέρω πόσο θα μπούμε μέσα, ο καθένας κτηνοτρόφος δηλαδή. Η κρίση στον κλάδο τους ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις δραματικές συνέπειες που ακολούθησαν όταν οι τιμές των ζωοτροφών άρχισαν να αυξάνονται επικίνδυνα. Στο διάστημα που μεσολάβησε έως και σήμερα, η όποια οικονομική ενίσχυση έλαβαν από την πολιτεία είναι απλά ψίχουλα. Κάθε μέρα ανεβάζουν ότι δίνουν λεφτά στους κτηνοτρόφους. Εγώ δεν θωρώ λεφτά ποτέ μου στο βιάριο. Πώς τα ανεβάζουν και τα θεωρούν αυτοί που δεν έχουν ΕΖΑ και λένε ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν ΕΖΑ και λεφτά? Εγώ δεν το ξέρω. Κάποιο επίδομα από εδώ, κάποιο επίδομα από εκεί, για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν λύνεται. Όπως προείπανε, οι τροφές, τα ρεύματα, τα πετρέλαια στα ύψη, είναι μη βιώσιμο πλέον το κόστος αυτό. Και εμείς τι πρέπει δηλαδή να κάνουμε, να πουλήσουμε πόσο? Το θέμα θα ήταν αν γινόταν να πέσουν οι ζωοτροφές, αλλά αυτό αντίθετα, αντί να πέσουν, κάθε μέρα αυξάνονται. Και εδώ πέρα εμείς, ναι μεν παλεύουν όλοι εδώ πέρα να δούνε πώς θα ανταπεξέλθουν, αλλά έχουν και απογοητευτεί.